όσο πλησιάζει ο καιρός των εξετάσεων, όχι μόνο οι γονείς, αλλά ολόκληρη η κοινωνία στρέφεται προς θέματα τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον, γιατί ίσως θα έπρεπε να είχα συζητηθεί νωρίτερα. Παραδείγματος χάρη, κεφάλαιο επαγγελματικός προσανατολισμός. Έχω πολύ σημαντικές ενστάσεις προσωπικές για το κατά πόσο πραγματικά το έχουμε εισαγάγει στο σχολικό πρόγραμμα, έχει μπει εδώ και πολλά χρόνια. Πόσο πραγματικά έχει μπει στην ατζέντα. Μηχανογραφικό δελτίο. Ολόκληρο το μέλλον των παιδιών μας προσπαθούμε να το τυποποιήσουμε σε μία σελίδα χαρτί. Πώς να χωρέσουν τα όνειρα, οι προσδοκίες και οι δεξιότητες ενός παιδιού σε ένα ψυχρό χαρτί με κουτάκια και πώς πρέπει αυτό να συμπληρωθεί ώστε να μην γίνει κάποιο κρίσιμο λάθος για το οποίο θα μετανιώνουμε μετά σε ολόκληρη μας τη ζωή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με αυτούς που ξέρουν καλύτερα από μένα το θέμα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και επιστημονικό υπεύθυνο της Εμπλόης Σύμβουλης Σταδιοδρομίες. Ο λόγος είναι γιατί και επιστημονικά αυτή είναι η δουλειά του. Το να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας προς την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να στραφούν και έχει γράψει πολλά βιβλία με αυτό το αντικείμενο. Κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην κοινωνία των ιδεών. Σκέφτομαι, γκρίζαραν τα μαλλιά μου, ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, νομίζω όταν μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα μάθημα σχολικού προσανατολισμού. Τότε ήταν ένα 45 λεπτό χαβαλέ για μας. Δεν σας το κρύβω ότι ποτέ δεν το πήραμε στα σοβαρά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών μας. Τελικά έκανε δουλειά αυτό το μάθημα, γιατί ίσως τότε η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές μας, όχι μόνο για να είναι καλοί σε αυτό που θα κάνουν, αλλά στο πιο βασικό ακόμα, στο τι θέλουν να κάνουν. Καλησπέρα σας και από εμένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ σημαντική και πολύ σύνθετη ερώτηση. Είναι κάτι τρομερά απαιτητικό και κάτι τρομερά σύνθετο το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάτι το οποίο πρακτικά δυστυχώς δεν έχουμε δώσει τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή όλα αυτά τα χρόνια. Αν προετοιμάζει. Είναι πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή. Είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που πρέπει να προετοιμάσει το σχολείο και όλοι εμείς που πλαισιώνουμε τις εκπαιδευτικές δομές, που δεν νομίζω ότι αρκεί ο χρόνος που δίνουμε. Για να απαντήσω κατευθείαν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, τι πρακτικά είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, πόσο δε μάλλον στην αγορά εργασίας που διαμορφώνεται και που έρχεται, το βασικότερο, ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι εδώ και αρκετές δεκαετίες στις χώρες που είναι ανεπτυγμένες και που είναι αξιοθαύμαστες, η νούμερο ένα προτεραιότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού φτιάχνουμε ευτυχισμένους ανθρώπους, πετυχημένους επαγγελματίες και το βασικότερο, προσπαθούμε να βάλουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, μέσα σε 5-10 λεπτά, μία ώρα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε κάτι το οποίο είναι μία ώρα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, να δώσουμε τη δέουσα προσοχή και τη δέουσα σοβαρότητα. Γιατί θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν καλή ώρα δίναμε και εμείς πανελλήνιες, είχαμε περίπου στις 90% επιλογές όλη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα φάση που μιλάμε, έχουμε πάνω από 450 τμήματα, τα οποία είναι πολλά, και 735 μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία όλα αυτά αναδιαμορφώνουν τις επιλογές και τις προτιμήσεις των παιδιών. Άρα, νομίζω ότι ακόμα είμαστε στην αφετηρία, στην έναρξη του τι σημαίνει και του τι θα πρέπει να σημαίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες, για να μην πω από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, δεν φημίζεται και για την τελειότερη σχέση που μπόρεσε να επιτύχει μεταξύ παραγόμενης γνώσης και αναγκών της αγοράς εργασίας. Και είμαστε ένα έθνος που παράγει χιλιάδες δικηγόρους, λες και σε αναλογίες ασύλληπτες για οποιαδήποτε άλλη δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Ο σχολικός προσανατολισμός, πέρα από τις ατομικές δεξιότητες, το αν εσύ κάνεις για αυτήν τη δουλειά, πώς μπορεί να λάβει υπόψη τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς? Σκέφτομαι έναν διορισμένο εκπαιδευτικό, να το πω, ο οποίος μπορεί να είναι φιλότιμος, να ακολουθεί πλήρως το σχεδιασμό και το πρόγραμμα διδασκαλίες που του δίνει το Υπουργείο, αλλά πώς μπορεί να γνωρίζει πόσους υδραυλικούς χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και το κατά πόσο είναι ασφαλής επιλογή για ένα παιδί να στραφεί προς τα εκεί. Θα το πω πολύ απλά. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Αν σκεφτούμε ότι εμείς είμαστε μια επιστημονική ομάδα 14 ανθρώπων, όπου εκ των πραγμάτων από το πρωί ως το βράδυ ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι,
στο να αντλούμε πληροφορίες και να ασχολούμαστε με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν μπορεί γιατί είναι πάρα πολλά τα δεδομένα. Σαφώς και υπάρχουν πηγές πληροφόρησης. Ενδεικτικά αναφέρω μελέτες του ΣΕΦ, του ΣΕΝΤΕΠΟΠ και άλλων φορέων, είτε σε τοπικό είτε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αυτές προαπαιτούν και απαιτούν χέρια, γνώσεις και πάρα πολλά στοιχεία να συνδυαστούν με τους μαθητές. Και το βασικότερο είναι ότι η αναλογία που έχει να διαχειριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που ασχολείται με αυτό το κομμάτι με τους μαθητές είναι τρομερά δυσανάλογα τα νούμερα και τα ποσοστά. Υπό αυτή την έννοια, σκεφτείτε ότι πρακτικά έχουμε να κάνουμε την συγκέντρωση δεκάδων, εκατοντάδων πληροφοριών που καλούμε ο κάθε σύμβουλος ή ο κάθε ειδικός να συγκεράσει τις δεξιότητες του παιδιού, τις προοπτικές της αγοράς εργασίας, την τοπική και τη διεθνή απασχολησιμότητα, γιατί καλώς ή κακώς πλέον για αυτή τη γενιά μιλάμε και για μια διεθνή απασχολησιμότητα. Άρα υπό αυτό το πρίσμα νομίζω ότι χρειάζεται όλο και περισσότερα στελέχη, όλο και πιο εξειδικευμένα στελέχη και χρειάζεται να κάνουμε αυτό που λέμε εμείς στη δουλειά μας, ένα ιδανικό ματσάρισμα. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε τι είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, ποια είναι τα δεδομένα που τον απασχολούν, δηλαδή ίδιες προοπτικές, ίδιες επιλογές έχει ένα παιδί το οποίο παραδοσιακά θεωρεί ότι θα ακολουθήσει ένα κλάδο που θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Οι ίδιες προοπτικές και επιλογές για ένα παιδί που σκέφτεται εκ των πραγμάτων ή έχει τη δυνατότητα να φύγει να εργαστεί στο εξωτερικό. Οι ίδιες δυνατότητες έχει μια οικογένεια που μπορεί να σπουδάσει αύριο μεθαύριο συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό το παιδί μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και οι ίδιες δυνατότητες μια οικογένεια που λέει: Βάλε παιδί μου, ό,τι θέλεις, όλες οι σχολές. Εγώ είμαι εδώ για να σε καλύψω. Είναι δεκάδες τα ερωτήματα. Παραδοσιακά, πριν την εισαγωγή του σχολικού, του επαγγελματικού προσανατολισμού και την εμφάνιση των ειδικών όπως εσείς, τη δουλειά αυτή την έκανε η ελληνική οικογένεια. Σκέφτομαι όμως ένας πατέρας ή μια μητέρα ταλαιπωρημένη και οι ίδιοι από την αντίστοιχη διαδικασία στην εποχή τους, πόσο είναι σε θέση να κατευθύνουν ένα παιδί με δεδομένου ότι πολλές φορές τα παιδιά μας βγάζουμε τα δικά μας αποθυμένα. Και ίσως αυτός είναι ένας λόγος που είμαστε μια κοινωνία που φιλοδοξεί να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερους δικηγόρους και αρχιτέκτονες, ενώ δυστυχώς δεν μπορεί να τους απασχολήσει. Είναι η βασικότερη παρατήρηση και επισήμανση αυτή που κάνετε, γιατί δεν είναι σε θέση να βοηθήσει και να επισημάνει. Θα το πω πολύ απλά. Το ότι εγώ είμαι, ας πούμε, ένας νομικός, ένας έγκριτος νομικός, ένας δικηγόρος, μπορεί να ξέρω πολλά δεδομένα για τον κλάδο μου. Από εκεί και πέρα, και το έχω δει στις διαλέξεις μου και στις εκδηλώσεις που κάνουμε, όταν εγώ κάνω αναφορά σε αναλυτές δεδομένων, σε UX designers, σε ειδικότητες οι οποίες ούτε κατά διάνοια έχουν πέσει στην αντίληψη των γονέων, αλλά παρόλα αυτά είναι από τα επαγγέλματα του μέλλοντος, δεν τρέφω την αυταπάτη ότι θα καθίσει ένας γονιός, ο οποίος με όλες τις καλές προθέσεις θα σταθεί πάνω από το παιδί και θα του πει το παιδί ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να δηλώσω το πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, γιατί θέλω να ασχοληθώ με τα multimedia στον πολιτισμό. Και θα είναι σε θέση. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις των γονιών που έχουν τόσο. Είναι πολύ ψαχμένος, όπως λέμε. Ξέρετε, είναι. Σας το λέω έτσι με πλήρη επίγνωση. Σκεφτείτε ότι εμείς καθημερινά δεχόμαστε περίπου 25 με 30 ΦΕΚ και άρθρα, τα οποία άμεσα ή έμεσα σχετίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμήματων, με τις προοπτικές, με όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. 20 ΦΕΚ την ημέρα, 20 δηλαδή διατάγματα ή. Διατάγματα, άρθρα, αποφάσεις, δημοσιεύματα. Καθημερινά. Αυτός είναι ο μέσος όρος της αποδελτίωσής μας. Οπότε, όσο καλή, είναι σαν να λέμε ότι επειδή εγώ ξέρω ότι εμπειρικά ένας παθολόγος μου έδωσε αυτή τη συνταγή, ακολουθώ για όλες τις παθήσεις που θα συναντήσω σαν άνθρωπος την ίδια συνταγή. Πριν πάμε στο κρίσιμο που είναι η συμπλήρωση, το τεχνικό αλλά δυστυχώς αποφασιστικό που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού και μερικά μυστικά για τα παιδιά μας για το πώς θα τους πληρώσουμε, μόνο ότι σίγουρα δεν θα το εξαντλήσουμε και πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο προσανατολισμός. Εσείς, σαν εμπλόη σύμβουλοι στα διαδρομίες, γιατί στην εποχή τη δική μου δεν υπήρχαν ειδικοί και αυτό σχεδιάζαμε ολόκληρη η κοινωνία και όχι μόνο εγώ, τι ακριβώς κάνετε? Δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Είμαστε μοναδικοί στο αντικείμενό μας σε αυτό το κομμάτι, στο ιδιωτικό τομέα. Αυτό που κάνουμε είναι είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε και σε συλλογικό επίπεδο, να χτίζουμε καριέρες σε νέους ανθρώπους. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μπορεί να επισκεφθεί το γραφείο μας, να κάνει κάποια τεστ κλήσεων και ενδιαφέροντα, να βρούμε τι είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, να το βοηθήσουμε με τις κατάλληλες συμβουλές, με τις κατάλληλες οδηγίες, να επιλέξει κατεύθυνση, να επιλέξει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του, με τα βιβλία τα οποία εκδίδουμε παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια, το επιλέγω σπουδές και επάγγελμα από τις εκδόσεις Πατάκη, που
Έχουμε μέσα για όλα τα τμήματα. Το αναφέρατε, θα το ανέφερα μετά. Το έχετε μπροστά σας. Είναι πλέον πάγιο. Δίδεται κάθε χρόνο. Τι είναι ακριβώς αυτό το επιλέγω σπουδές και επάγγελμα? Αυτό είναι ένας πλήρης οδηγός για όλα τα τμήματα και για τα μεταπτυχιακά που υπάρχουν στο μηχανογραφικό. 450 τμήματα που προανέφερα. Όπου αναφέρουμε στο κάθε ένα εκεί μέσα τι θα κάνει κάποιος μπαίνοντας σε ένα τμήμα. Τι πρόγραμμα σπουδών έχει και το βασικότερο, όλες τις σημαντικές πληροφορίες και τη δουλειά, τι δυνατότητες το ανοίγονται μέσα από αυτό το τμήμα. Είναι ένας σκέτος πειρασμός γιατί 450 τμήματα, 450 διαφορετικές οδοί μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχει κατά νου έστω και ελάχιστες από αυτές πριν συμπληρώσει το μηχανογραφικό του. Ας δούμε λίγο το μηχανογραφικό και θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα. Ένα ψυχρό χαρτί, όπως είπαμε, το οποίο δεν ξέρω καν και τι μορφή έχει πλέον, γιατί αλλάζουν αυτά. Τι θα συμβουλεύατε σε ένα παιδί που ξέρετε ότι αύριο θα συμπληρώσει ένα πολύ κρίσιμο χαρτί για τη ζωή του, το μηχανογραφικό για τις εξετάσεις? Πρώτα απ' όλα, γενικά, πριν μπούμε ειδικά στις αποφάσεις που έπρεπε να είχε λάβει για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι παραδοσιακά συνεχίζουμε να το κάνουμε και σαν πρόχειρο στο χαρτί, αλλά πλέον έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή του. Αλλά εγώ πάντοτε λέω στα παιδιά, ας το κάνουμε στο χαρτί, πριν το κάνουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να κάνουμε μια πολύ καλή έρευνα αγοράς αναφορικά με τα τμήματα που έχουμε στο πεδίο μας. Οι μαθητές καταλαβαίνουν που αναφέρομαι. Μεσοσταθμικά έχουμε γύρω στα 100 τμήματα που έχουμε πρόσβαση. Να δούμε τις βασικές πληροφορίες. Τι σημαίνει ένα τμήμα το οποίο γράφει εργοθεραπεία? Τι είναι η επιστήμη της εργοθεραπείας? Να ψάξω, να δω και αν μου αρέσει, αν μου ταιριάζει, να το δηλώσω. Κατά δεύτερον, εστιάζουμε στις κλίσεις και στα ενδιαφέροντά μας. Πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς κυρίως ότι η λεγόμενη επαγγελματική αποκατάσταση, όπως ίσχυε πριν κάποια χρόνια, υφίσταται μόνο για τις ένστολες σχολές. Δηλαδή, θα μπω στο στρατό, στην αστυνομία. Θα προσληφθώ κατευθείαν. Από εκεί και πέρα, έχουμε να κάνουμε με δεκάδες άλλα δεδομένα που αφορούν skills, δεξιότητες, μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις. Είναι μια αγορά εργασίας, πιστέψτε με, εντελώς διαφορετική από αυτή που είχαν κατά νου. Άρα λοιπόν, εστιάζουμε πρώτα στις κλίσεις και στα ενδιαφέροντα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι κάνει. Εν συνεχεία, ανάλογα με τους βαθμούς που θα γράψει το παιδί, να μην παρασυρθούν από τις προβλέψεις των βάσεων. Έχω δει εγκλήματα να γίνονται σε αυτό το κομμάτι, να βλέπω μαθητές οι οποίοι ήταν στη βαθμολογία του 15, του 16 και επειδή διάβασα μια πρόβλεψη ότι θα πέσει πολύ μια βάση ή θα ανέβει πολύ μια βάση, παρέλειψαν να δηλώσουν συγκεκριμένες επιλογές. Κάνουμε ένα δίχτυ ασφαλείας στο μηχανογραφικό και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ώστε να καλύψουμε όλα τα σενάρια. Ακούμε τους εκπαιδευτικούς μας, ακούμε τους γονείς μας, ακούμε κάποια πράγματα, αλλά αξιολογούμε από πού τα ακούμε και κατά πόσο θα μας επηρεάσουν. Γιατί πάνω απ' όλα σημασία έχει η προσωπικότητα του παιδιού. Ανατρέχουμε είτε στο επιλέγω σπουδές και επάγγελμα το οποίο αναφέραμε, είτε στα websites των τμήματων, να δούμε τι είναι τα μαθήματα που θα συναντήσουμε. Και φυσικά δεν οριστικοποιούμε το μηχανογραφικό μας μέχρι να είμαστε σίγουροι για τη σειρά. Έχω δει πολλά παιδιά να κάνουν, να εστιάζουν στις πρώτες 2-3 επιλογές. Δηλαδή, α, ωραία, είμαι κοντά σε αυτή τη σχολή, θα βάλω πρώτο αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο αυτό. Και μετά τα περισσότερα τα βάζουν πολύ επιπόλαια. Η στατιστική δείχνει το εξής, ότι είναι ελάχιστοι οι μαθητές που περνάνε στις πρώτες 1-2 επιλογές τους. Οι περισσότεροι περνάνε σε επόμενες επιλογές. Αυτό είναι ένα θέμα που ήθελα να το συζητήσουμε, μόνο ότι ο χρόνος δεν μας βοηθάει. Αυτό που θυμάμαι και από τη δική μου εποχή, ήθελα αλλού, αλλά πέτυχα αλλού. Και εγώ ο ίδιος την πρώτη χρονιά που έδωσε εξετάσεις, βρέθηκα σε μια σχολή παντελώς άσχετη στη Δέσμη τότε. Αλλά παντελώς άσχετη με τα ενδιαφέροντα. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάξουμε ένα σύστημα που στοιχειοδός θα εγγυάται ότι το παιδί θα πλησιάζει έστω τα ενδιαφέροντά του? Γιατί τώρα φτάνουμε παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν αρχαιολογία να τα προετοιμάζουμε να γίνουν αστροναύτες. Με στην υπερβολή προσπαθώ να το κάνω σαφές. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Εγώ πολλές φορές σε σχετικές συζητήσεις και αναφορές λέω ότι θα ήταν ιδανικό να γινόταν αυτό σε ένα σύστημα όπου θα υπήρχαν εισαγωγικά έτη στα πανεπιστήμια, όπου θα μπαίναμε πρακτικά σε 4-5 μεγάλες σχολές και από εκεί και πέρα θα επιλέγαμε τα τμήματα ή κατευθύνσεις όπως θα δινόταν. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, όση καλή διάθεση και να υπάρχει, τα πανεπιστήμια μας δεν μπορούν να δεχθούν ένα τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών και να βάλουμε, ας πούμε, 3.000 παιδιά που ενδιαφέρονται για την ΝΟΠΕ, για την Νομική Σχολή Οικονομικών Πολιτικών Επιστημών, και μετά να διαλέξουν από αυτούς ποιοι θα πάνε στο δεύτερο έτος οικονομικά, πολιτικές επιστήμες. Είναι λίγο πιο τεχνικά ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει αυτό
με τις τεχνικές. Δεν είναι και είναι μικρός ο αριθμός που δέχονται όμως, αναλογικά με τον πληθυσμό. Και δεν είναι. Σαφώς και δεν είναι. Σκεφτείτε ότι από τις 100.000 χοντρικά που έχουμε υποψηφίους, οι 75 με 80 θα εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Αναγνωρίζω το δικαίωμα ενός ανθρώπου που θέλει να σπουδάσει και να μορφωθεί να αποκτήσει πρόσβαση στη γνώση, ακόμη και αν οι ικανότητές του δεν θα γίνουμε όλοι αριστούχοι σε αυτήν την κοινωνία. Από την άλλη όμως, ακόμη και αυτή η απόλυτη, πλέον έχω την εντύπωση, μην παρακολουθώντας στενά τα εκπαιδευτικά πράγματα τα τελευταία χρόνια, ότι πλέον η έννοια του διαγωνισμού και του αγώνα για την γνώση που είχαμε γνωρίσει εμείς πανελλαδικές της εποχής μας, σχεδόν έχει πάει περίπατο, διότι πλέον οποιοδήποτε θέλει νομίζω ότι μπαίνει σε κάποια σχολή, είναι έτσι. Πρακτικά, αν δούμε την αναλογία θέσεων και διαγωνιζομένων, ένα ποσοστό 70-80% θα εισαχθεί κάπου, σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποιο ΤΕΙ, σε κάποιο άλλο. Αυτό είναι καλό εν ώψη του ότι έχουμε μια και κορεσμένη αγορά εργασίας, ιδιαίτερα ως προς τις σχολές που έχουν υψηλές βάσεις, δηλαδή τις δημοφιλείς σχολές, αλλά και μια οικονομία σε καθίζηση, επομένως μια οικονομία που δεν μπορεί να απασχολήσει όλα αυτά τα παιδιά. Εγώ το λέω και ξέρω ότι μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους ότι ως ένα βαθμό, όσο μεγαλώνει αυτός ο βαθμός και υπάρχει κορεσμός, όχι απαξιώνεται, δυσχεραίνει πάρα πολύ η αγορά εργασίας για αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε ίσως να επανεξετάσουμε με μεγαλύτερη προσοχή την τεχνική εκπαίδευση, να εξετάσουμε ίσως κάποια τμήματα τα οποία είναι σε ειδικότητες τεχνής και αναλογικά, να προσπαθήσουμε με μια μικρή απόκληση να παράγουμε, να εισάγουμε, όπως θέλουμε ας το τοποθετήσουμε, τους πτυχιούχους που και θα έχουν καλύτερη εκπαίδευση και από εκεί και πέρα θα έχουν και καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας. Γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε προγράμματα σπουδών που θα ανταποκρίνονται και στις προσδοκίες και στις δυνατότητες της χώρας, αλλά δυστυχώς είναι δυσανάλογα τα ποσοστά αυτά με την παρούσα κατάσταση. Το τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης ενός μηχανογραφικού θα ήθελα, όταν το επιτρέπει ο χρόνος σας, να έχετε την καλοσύνη, να το ξαναδούμε μια φορά, γιατί είναι σημαντικό. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω αν τελειώνει ο σχεδιασμός, η κατάστρωση του μέλλοντος ενός παιδιού με τη συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού και πότε, μέχρι πότε έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις επιλογές μας. Αν γυρίσω πίσω και θυμηθώ την, πάρω παράδειγμα από την δική μου περίπτωση, η απόφασή μου, η αντίληψή μου στο τέταρτο έτος των σπουδών μου ότι αυτό που σπούδαζα και το ολοκλήρωνα μ' άφηνε παντελώς αδιάφορο και η αντιδράση που προκάλεσε και στους στενούς μου, στους γονείς μου, στο γενικό μου περίγυρο, με κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ξέρεις, να σπουδάσεις 4 χρόνια, ναι, για να καταλάβεις κάτι, ότι ακολούθησε ένα κλισέ και σπούδαζα κάτι που δεν μου άρεσε. Θεωρείτε ότι ένα νέο παιδί που σε κάποια, επιτρέψτε μου τον προσωπικό τόνο, από περιέργεια τώρα θέλω να λύσω τις δικές μου απορίες και όχι των τηλεθεατών, κάποιο παιδί που δρομολόγησε τις σπουδές του, προχωράει σε αυτές και διαπιστώνει στην πορεία ότι δεν του πάει, δεν το γεμίζει. Από άποψη επιστημονική, ως προς από την δική σας άποψη, είναι καλύτερο να κάνει ένα delete, πώς το λένε, ένα restart στη ζωή του ή να μην αφήσει στη μέση αυτό που ξεκίνησε και να συνεχίσει? Τι θα συμβουλεύετε ένα νέο άνθρωπο? Εγώ θα έλεγα να αντιληφθεί καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην εκπαίδευση, δηλαδή ακόμα και στο τέταρτο έτος. Στην ελληνική μην ορκίζεστε. Θα σας πούμε ποια είναι, το λέω. Ακόμα και στο τέταρτο έτος να ανακαλύψω ότι πρακτικά σπούδαζα κάτι το οποίο είναι παντελώς αδιάφορο. Πλέον με τη λεγόμενη τέταρτοβάθμια εκπαίδευση μπορώ να μετακινηθώ σχετικά εύκολα σε ένα άλλο πεδίο που θα με ενθουσιάζει περισσότερο. Θα πω για παράδειγμα το τμήμα της Αγγλικής Φιλολογίας, όπου το έχουν συνδυάσει οι περισσότεροι γονείς και μαθητές με τη διδασκαλία. Πλέον δεν είναι παράδοξο ή παράξενο να κάνω ένα μάστερ στο μάρκετινγκ και να κινηθώ προς το πεδίο αυτό. Είναι η ομορφιά της διεπιστημονικότητας. Αν όμως από εκεί και πέρα το ανακαλύψω αυτό νωρίτερα και είμαι σε μια λογική ενός πρώτου, δευτέρου έτους, που έχω και το χρόνο και τα χρονικά περιθώρια να κάνω τη σωστή επιλογή, εγώ λέω ανεπιφύλακτα στα παιδιά, κάντε αυτό το οποίο σας ταιριάζει. Και να θυμόμαστε και πάνω απ' όλα ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έτσι. Η καριέρα ενός ανθρώπου χτίζεται τόσο πολύ επίπεδα, όπου οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απλά είναι αφετηρία. Από εκεί και πέρα ακολουθούν πολλά περισσότερα. Κύριε Τωσάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. We'll be right back.